Συναντήσεις με τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και τους υποψήφιους βουλευτές της συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ Δημάρ είχε από το πρωί ο υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Ο κύριος Κατρίνης, συνοδευόμενος από τους υποψηφίους της συμπαράταξης, παραχώρησε συνέντευξη τύπου σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών. Το λόγο πρώτος πήρε ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Καβάλας, Δημήτρης Παπουτσής. Είμαστε ελάχιστες μέρες πλέον πριν από τις εκλογές στην τελική ευθεία. Αναφορικά με το παρελθόν, κυρίως έχουν υποθεί τα περισσότερα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και έχουν αναδειχθεί, θα έλεγα, πολύ καθαρά πια πλέον και οι αντιφάσεις κυρίως αυτών των πολιτικών δυνάμεων που με αρνητικό τρόπο στιγμάτισαν την δική τους παρουσία και άποψη για τα πράγματα όλη την προηγούμενη περίοδο. Ο κύριος Κατρίνης άσκησε κριτική για το χθεσινό βραδινό debate, υποστηρίζοντας πως δεν έχει να προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό στην επίλυση των κέριων ζητημάτων της χώρας. Και βρισκόμαστε εδώ στον απόϊχο του χθεσινοβραδινού debate, το οποίο δυστυχώς επιβεβαίωσε ότι αυτή η καρικατούρα δικοματισμού που προσπαθεί να στηθεί για προεκλογικούς λόγους με τους δύο μονομάχους της πρώτης θέσης, τίποτα δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστικό για την επόμενη μέρα και βεβαίως για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Στόχος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ Δημάρ είναι να γίνει ο τρίτος πόλος προοδευτικής πολιτικής που θα δώσει λύσεις για τη χώρα. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, το διπολικό που στείνεται για προφανείς λόγους, ο λόγος και η πρόταση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, το ΠΑΣΟΚ με τη Δημάρ, με τις κινήσεις πολιτών, η νέα κεντροαριστερά της ευθύνης, ο τρίτος εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης που όσο ποτέ έχει ανάγκη ο τόπος, νομίζω ότι είναι η δύναμη και η εγγύηση ασφάλειας, σταθερότητας και ομαλότητας που χρειάζεται η χώρα για την ημέρα που θα ξημερώσει μετά τις εκλογές. Ο κύριος Κατρίνης αναφέρθηκε και στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπογράψει το πρώτο μνημόνιο, θεωρώντας πως ήταν μια μοναχική αλλά πατριωτική στάση που κράτησε όρθια την Ελλάδα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία ήταν μια μοναχική στάση, στάση ευθύνης όμως, στάση πατριωτική, υπηρετώντας τη μοναδική πραγματική εθνική στρατηγική που διασφάλιζε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και την χρηματοδότησή της, κάτι που κάποιοι τότε με πολύ ευκολία κατηγορούσαν και κατήγγυλαν, υποσχόμενοι λύσεις εύκολες, φτιάχνοντας το σκηνικό της πλατείας των ανακτισμένων, και θυμάστε τότε τους πρωταγωνιστές της πλατείας που έσπαιρναν το μίσος, το διχασμό και τον λαϊκισμό, στοχοποιώντας όλους εμάς τότε στο ΠΑΣΟΚ που πέραν τις δύσκολες αποφάσεις για να έρθουν το Γενάρη του 2015 να στρογγυλοκαθίσουν στις θέσεις των Υπουργών με τα γνωστά αποτελέσματα.